Λοιπόν, ε, Θέμη, θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή λίγο. Βεβαίω. Πλατή Μαθία. Πλατή Μαθία. Σωστά. 1981. 81. Ε, εκεί ξέρω μια ιστορία με ένα πιάνο τη ξαδέρφη. Ναι. Ε, Πώ ξεκινάει δηλαδή η περιπέτειά σου με τη μουσική, αυτό θέλω να πω. Ε, ξεκινάει ακριβώ έτσι. Μια θεία μου, μια ξαδέρφη μου μάλλον, στο, στο γωνιακό σπίτι απέναντι, ε, έπαιζε πιάνο και εγώ, επειδή αυτή η θεία μου μα κρατούσε τα μεσημέρια, πήγαινα εκεί και σκάλιζα το πιανάκι. Και η θεία αυτή διαπίστωσε ότι έχω μια, μια καλή σχέση με τη μουσική. Και λέει στη μαμά μου: Πρέπει να μάθετε στο παιδί πιάνο. Από ε, τη ξεκίνησε, ε, απ' τη θεία ξεκίνησαν όλα. Απ' ξεκίνησε γιατί εγώ καθόμουν τώρα μόνο με ένα πιάνο, δεν ήξερα την τύφλα μου. Όχι το τώρα ξέρω και πολύ, αλλά τέλο πάντων. <laughs> δεν ήξερα την τύφλα μου. Ε, και μου άρεσε πάρα πολύ η σχέση των νοτών μεταξύ του. Δηλαδή, α πούμε, πάταγα τον ντό με το μη και έλεγα εδώ κάτι γίνεται, ωραίο. Ε, οπότε πρώτα ξεκίνησα να ακούω και να γράφω, α πούμε, και μετά να μαθαίνω και να παίζω. με μελωδίε, α πούμε, ναι, τραγούδια ναι. που σου άρεσαν. Ναι, έφτιαχνα και κάτι δικέ μου τραγικέ μελωδίε, αλλά παιδάκι μου να. Ε, τραγούδι δικό σου, δηλαδή πότε θυμάσαι να πρωτογράφεις. Το πρώτο μου τραγούδι. Ε, στα 13. και στίχου στην αρχή. Ναι, 13 όταν ήμουν. Σίγουρα ήταν το ασχημότερο τραγούδι του κόσμου. το οποίο το έλεγαν να και, και να ξέρες. Δεν θα κυκλοφορήσει ποτέ. Αλήθεια. Δεν ντρέπεσαι τρέπεσε τόσο, ή Δεν τρέπουμε καλά, απλά ήταν βλακία. Δηλαδή τώρα δεν λέω ότι γράφω βλακίες, μια χαρά τα πάω. Αλλά τότε έγραφα. Προχώρησα, ρε να. Έρχεσαι λοιπόν στην Αθήνα για να σπουδάσει δημοσιογραφία. Ναι, ναι. Και πηγαίνει και εσύ σε αυτή την περίφημη ε, ακρόαση τη μικρή Άρκτου και εκεί γνωρίζει τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο και την Αντάσσα από φίλου, σωστά. Νομίζω ότι ήταν μια κομβική στιγμή ζωή. Όπου γνώρισα ε, την Αντάσσα και τον Γεράσιμο που είχαν πάει με το τραγούδι Ασπιρίνη με τον Κώστα Τσίρκα που ναι. τον έχετε φιλοξενήσει ναι, ναι. κιόλα. Ε, και γίναμε φίλοι πολύ γρήγορα με τα παιδιά. Και πολύ γρήγορα επίση αρχίσαμε να, να θέλουμε να γράψουμε κάτι μαζί. Mm. Και πώς δέσατε τόσο, τι ήταν αυτό που σας ένωσε και τους τρεις, τόσο άρρηκτα, ας πούμε, για τόσα πολλά χρόνια πια. Ε, είναι το όραμα, η διάθεση, δηλαδή, ή μάλλον η ειλικρινή σχέση με αυτό που κάναμε, ο καθένας από τη δική του μεριά, ε, η εμπιστοσύνη στη σχέση μας, γιατί τώρα να, να γράφεις 17 χρόνια με τους ίδιους ανθρώπους, δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει να κάνεις, να, να οριοθετείς, το πού πας εσύ, πού πάει ο άλλος, μέχρι πού ε, είναι δικό σου αυτό, μέχρι πού είναι του άλλου, να είναι διαχωρισμένα αυτά και να μπορείς να, να κάνεις και ένα βήμα πίσω για την ομάδα. Η ομάδα είναι πολύτιμη και για μένα πια, που είμαι μεγάλο παιδί, ε, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και αποτελεσματικό. Κάνεις όμως και κάποια άλλα πράγματα παράλληλα Με το είναι. Γεράσιμο, το musical, το... Εδώ... Πάνω μουζουράκι. Μουζουράκι, έχει κάνει δίσκο στην ελευθερία. Έχει κάνει πράγματα. Ναι, ε, γιατί. Για τα γιατί η αλήθεια είναι ότι και, και, και σε αυτό ακόμη η ομάδα πρέπει να έχει μια ανοιχτή διάθεση και να αντιλαμβάνει και να σέβεσαι τι επιθυμίε του άλλου. Δεν είναι ότι παντρευτήκαμε και πηγαίνουμε μόνοι μα παντού. Ναι, ναι. Εγώ μπορεί να θέλω να βγάλω έναν ορχιστρικό δίσκο ή ένα δίσκο με χασαποσέρβικα. Ο Γεράσμο μπορεί να θέλει να κάνει μια μετάφραση του musical. Νατάσα να κάνει συναυλίε με τον Ξαρχάκο, τον Μαρκόπουλο, τον Πορτοκάλογλου. Δεν μπορούμε να πούμε ο ένα τις επιθυμίες του άλλου, σταμάτα να κάνει αυτό που αγαπά. Εμένα μου έχει πει ότι τι έχει απαγορεύσει να κάνει να βλέπει μαζί. Αυτό είναι αλήθεια, <laughs> αλλά στη τηλεόραση μπροστά δεν μπορώ να το πω. Μόλι <laughs> <laughs> κλείσουν οι κάμερε, θα την πάρω τηλέφωνο και θα τη πω γιατί το ομολόγησα. <laughs> <laughs>